Πήραμε αυτή τη συλλογική απόφαση διότι βλέπουμε ότι η πόλη μας υπό το βάρος της κυβερνητικής πολιτικής που διαμορφώνεται από τα μνημόνια, υπό το βάρος της δημοτικής πολιτικής που διαμορφώνεται στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης Συνεργασίας, η πόλη μας πτύνει να καταστεί μια τουριστική αποικία το 2020. Αυτό το γεγονός θα μας διώξει από τον τόπο μας και θέλουμε να προτάξουμε ένα άλλο όραμα παραγωγικής ανασυγκρότησης, πολιτιστικής αναγέννησης και πραγματικής δημοκρατίας των καθημερινών ανθρώπων για να απαντήσουμε σε αυτή την προοπτική που τη θεωρούμε και εφιαλτική και αποτρόπαια. Δεν απευθύνεστε μόνο στους νέους προφανώς, έτσι. Είμαστε νέοι. Αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη έχει 60% νεανική ανεργία. Mm-hmm. Δεν απευθυνόμαστε μόνο στους νέους, αλλά από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Μάλιστα.